Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύετε ισχυριζόμενοι ότι για την εκτείναξη των τιμών του ρεύματος, των καυσίμων, των τροφίμων, του πληθωρισμού φταίει μόνο ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία? Ξέρετε πολύ καλά ότι η κούρσα αύξησης των τιμών ξεκινά από το φθινόπωρο του 2021. Στο σκαμνί λοιπόν να κάτσει η στρατηγική της πράσινης μετάβασης που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις, επιβάλλοντας το χρηματιστήριο ενέργειας, την απελευθέρωσή της, το εμπόριο ρήπων, τα πράσινα τέλη και την απολιγνητοποίηση. Αυτή είναι η ενιαία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, παρά τις μεταξύ σας αντιθέσεις στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για το μοίρασμα της Λίας. Την ώρα που τρέφονται οι ενεργειακοί όμιλοι με τρελά κέρδη, επιδοτήσεις και κάθε είδους φοροαπαλλαγές, αποτελεί εμπεγμό στα περί επιβολής φόρου απροσδόκητων κερδών. Τα επιδόματα κοροϊδία που πληρώνει ο λαός από την τσέπη του δεν ανακωφίζουν το λαϊκό εισόδημα. Στη Γαλλία σήμερα, στην Ελλάδα στις 9 Νοέμβρη, απεργιακός ξεσηκωμός για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, κατάργηση των άδικων φόρων, ρεύμα και καύσιμα είδη λαϊκής κατανάλωσης φτηνά, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.